Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή καθημερινά εδώ 6 με 7. Μπείτε στο Facebook, κάντε like στη σελίδα μας, έτσι να βοηθήσετε και την εκπομπή μας να ανέβει ακόμα περισσότερο. Σήμερα για σας, σε λίγη ώρα, θα έχουμε τις εβδομαδιαίες προβλέψεις από την αστρολόγο του myastro.gr, Ολυμπία Χριστοδουλή. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, θα δούμε πάρα πολύ ωραία θέματα από τους αγαπημένους μας celebrities, αλλά και από όλο τον κόσμο. Πρώτο θέμα, αν μπείτε τώρα στο govastelito.gr, είναι η αγαπημένη Ελένη Μενεγάκη, η οποία μίλησε σήμερα το πρωί στην εκπομπή της για το πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Και από ό,τι είπε και η ίδια, ήταν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με πολύ όμορφες στιγμές. Θα δούμε όμως το βίντεο που τα εξιστόρει κανονικά η ίδια σήμερα το πρωί στην εκπομπή της. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να το δούμε. Γεια σας, να στείλω φιλιά σε όλη την Ελλάδα, την πανέμορφη Ελλάδα μας, σε τη χώρα ζούμε ρε παιδιά. Άστα λένε, κι εγώ μου σας αγοροχώρια, ερωτεύτηκα, ερωτεύτηκα το μέρος, ερωτεύτηκα, οι ομορφιές δεν υπάρχουν δεν εκεί, υπάρχουν, ο Βοηδωμάτης, τα χωριά όλα, οι αρίστοι. Υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα. Ελένη, και εγώ ήμουνα στη Χαλκίδα και έχεις πολλά φιλιά από το Ουζερή Θανάσης. Έγινε. Ελένη, και εγώ ήμουν στο Γέραντα. Από το Ουζερή Θανάσης. Έχεις πολλούς φαν στη Χαλκίδα. Φιλιά από την πανέμορφη Πατησίων, όμως. Στο Γέραντα κάναμε. Κύρια, χαμός, γινόταν αυτοκίνητα, τέλεια. Πώς πέρασες. Έλα, Κατερίνα, πολύ ωραία, παιδιά, πολύ ωραία. Όταν είσαι στη φύση, να είχα πάει τρία. Του Σαββατοκύριακο τώρα. Έτσι, οικογενειακά, ωραία, πραγματικά. Η βόλτα στη φύση είναι άλλο πράγμα. Να μυρίζει το βρεγμένο χώμα. Να ξυπνά και να βλέπει τα δεντράκια που έχουν αλλάξει χρώμα. Πω, πω, τι ωραία που ήταν. Να μυρίζουν οι καμινάδες που έχουν αρχίσει τα πρώτα τζάκια στα χωριά. Ναι, ναι, ναι. Κούλα στο τζάκι και μετά από πάνω μου τη ροφή. Φάει, σκέφτεται. Εμεί λέμε για τι ομορφιέ του τόπου. Κάνα στάχτη να γίνει. Εγώ δεν ήθελα να πω για τα παϊδάκια, αλλά ήταν και αυτά πεντανόστιμα. Στην εξοχή πέρασε, όπω και σα ακούσατε, το Σαββατοκύριακο τη Ελένη Μενεγάκη, οικογενειακά. Εντάξει, εξοχή δεν υπάρχει. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που ζουν εκεί μπορεί να μην το καταλαβαίνουν τόσο πολύ όσο εμείς. Απλά κάθε φορά που βλέπουμε κι εμείς κάποιο βίντεο έτσι από την επαρχία, λέμε μακάρι να ήμασταν εκεί και να περνάγαμε έτσι. Οι εικόνες είναι μοναδικές. Λοιπόν, θα πέρασουμε στο επόμενο βίντεο. Έχει γίνει σάλλο σε όλο το Hollywood. Ίσως το έχετε ακούσει ότι ο Justin Bieber γεμήθηκε με μία πορνοστάρ. Και μάλιστα σήμερα, από ό,τι φαίνεται, βγήκε και η απόδειξη, γιατί υπάρχει βίντεο από τη συγκεκριμένη πορνοστάρ την ώρα της κατάστασης, τέλος πάντων, το οποίο τράβηξε η ίδια. Πάμε να δούμε το βίντεο. Hey everyone, I'm Stephanie Bauer for Holly Scoop. Remember yesterday when some girl posted a video of a sleeping Justin Bieber? Well, there are some new developments. Of course, Bieber's people rushed to the internet to shut down the story by saying she was just some girl who crashed at Bieber's place after a fun, wholesome, co-ed, not sex party. But look at this. Because the internet is a dark place full of naked photos, the folks over at Egotastic found out the girl who filmed and appears in the video is Tatiana Neves Barbosa and an escort. We don't know what happened with the Biebs and the girl, but she's definitely a hooker. They found a spread of her nudie pics in a gentleman's magazine called Private, in which her services are advertised. So that solves that. Bieber's overnight visitor is or was a hooker. You can see her naked pics posted online, but beware, her nude body is not for the faint of heart, meaning it's the opposite of awesome. For the very latest, stick with HollyScoop.com. Έτσι πάνε τα πράγματα για τον Justin Bieber. Από ό,τι φαίνεται, κοιμήθηκε με ηρόδουλη και μάλιστα υπάρχει και το επίμαχο βίντεο. Ας περάσουμε όμως στο επόμενο θέμα, Τζένι Μπαλατσινού. Το Sex Etape που έβγαλε την Τζένι Μπαλατσινού από τα ρούχα της. Τι συνέβη ακριβώς σήμερα το πρωί στο πρωινό του Κωστόπουλου και τι είπε η Τζένι Μπαλατσινού για το συγκεκριμένο βίντεο. Πάμε να το δούμε. Πάμε. Υπάρχουν τρεις άνθρωποι. Θέλω να μου απαντήσει, άσε να μου απαντήσει. Ιστικούδη. Ο Πικέ και η Σαχίρα έχουν κάτι κοινό. Ναι, sex tapes. Έχουν sex tapes. Η αλήθεια είναι ότι ο Πικέ και η Σαχίρα είναι ανάστατοι γιατί έχουν χάσει ένα sex tape που έχουν γυρίσει για πάνω στο κότερο. Πρέπει να προσέξεις γιατί το τραβήξανε με στοματικό έρωτα τη Σαχίρα, έτσι λένε, όπου χάθηκε αυτό το sex tape και η Κατερίνα Ιστικούδη πήγε στο κομπή του Θέμη του Γεωργίου. Όχι, έχει δικό τη. Το βρήκε. Όχι, έχει κάνει δικό τη. Με τον σύντροφό τη έχει κάνει sex tape. Δηλαδή είναι high.
Όχι, αλλά ότι είναι έξαλλη. Γέννη Παλατινού είναι έξαλλη. Δεν πειράζει. Είναι δήλωση. Μα κοίτα. Ειλικρινά ξέρω πώ σε κάνει κακό. Τι με νοιάζει, ρε, είναι δήλωση. Τι πειράζει. Εσεί τα κάνατε σεξ τέιπ, Πέτρο, γιατί σου λέω για να ακούσουμε τι λέει. Όχι, να σου πω. Περίμενε. Γιατί κακό είναι να κάνουμε σεξ τέιπ, λέει, και να του πω αν έχουμε κάνει όχι. Και μετά θα μα το δείξετε. Μπρετζένι, όχι. Να σου πω. Μπρετζένι, και εμά μα ρωτά ο Πέτρο για τα σεξ τέιπ. Όχι, παιδάκι μου. Δεν είναι σωστό, είναι παντρεμένο. Παιδιά. Συγγνώμη! Και οι παντρεμένοι έχουν τέιπς, αλλά εμείς δεν έχουμε. Έχετε κάνει. Όχι. Δεν θα ξαναγίνει. Θα θέλεις να κάνετε. Εντάξει, στην συζήτηση, η συζήτηση που μπορεί να είναι πάρα πολύ χαριτωμένη, διότι όπως είπαμε, κατάλαβες τον Γρηγόρη, είχαμε μια τέτοια εισήση εκτός σεξ, ή από ό,τι κατάλαβε η Ελισάβετ μαζί μας θα ερχόταν. Πάμε σε η συζήτηση παντοφλιάστηκε, και σε λίγο θα ξαναγυρίσουμε μαζί. Οι παντρεμένοι εκτός από ψυχή μπορούν να έχουν και τέιπ. Απλά αυτό έκανε έξαλλη την Τζέννη Μπαλατσινού εναντίον του Πέτρου Κωστόπουλου, που το βρήκε πάρα πολύ φυσιολογικό. Και γιατί να μην είναι στο κάτω-κάτω, γιατί οι άνθρωποι να μην είναι απελευθερωμένοι και να μην κάνουν τα δικά τους βίντεο έτσι, για ιδιωτική χρήση. Όχι, βέβαια, να τα χάνουν λες και είναι αναπτήρας. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Ανδρέας Φουστάνος είναι ερωτευμένος με την Δώρα Μπέσιου. Μπορείτε να μπείτε στο govastelito.gr και να δείτε τις φωτογραφίες του ζευγαριού. Πάρα πολύ αγαπημένη, πολύ ερωτευμένη εδώ και ένα χρονικό διάστημα. Μπορείτε να το δείτε και εσείς, όπως σας είπα, στο Γόβα Στιλέτο. Επόμενο θέμα, Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία ουσιαστικά είναι σχεδόν ημίγυνη στην πίστα. Πάρα πολύ σεξι εμφανίσεις της, σχολιάζονται από αρκετό κόσμο. Δείτε ποια εμφανίζεται ουσιαστικά έτσι στη σκηνή πολύ γνωστής έτσι βραδινής, βραδινού μαγαζιού τέλος πάντων. Και μάλιστα είναι και χωρίς εσώρουχο, όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία. Επόμενο θέμα, σήμερα το πρωί το είδα κιόλας, η αγαπημένη Ατζελίνα Τζολί θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία Ωραία Κοιμωμένη, κάνοντας βέβαια την κακιά μάγισσα, από ό,τι είδα και στις φωτογραφίες είναι εκπληκτικά, είναι με κάτι κέρατα και τέτοια, καμία σχέση όπως την έχουμε συνηθίσει. Η κόρη της όμως επίσης κάνει την Ωραία Κοιμωμένη σε μικρή ηλικία. Και μάλιστα πληρώθηκε πάρα πολύ ακριβά για, τη συγκεκριμένη παρουσία της στην ταινία. Όλες τις λεπτομέρειες στο govastelito.gr. Νύχτα σοκ πέρασε η Τζένιφερ Άνιστον. Ουσιαστικά νεκρός άντρας βρέθηκε μπροστά από το σπίτι της, ανταλλαγή πυροβολισμών. Όλες τις λεπτομέρειες μπορείτε να τις διαβάσετε στο δημοσίευμα. Ελένη Μενεκάκη, Τζένι Μπαλατσιλού, ουσιαστικά στείλανε μία μηνύμα στην άλλη on air. Δείτε τι είπε η Ελένη Μενεγάκη και τι της απάντησε κανονικά σήμερα το πρωί η Τζένι Μπαλατσινού από το πρωινό του Πέτρου Κωστόπουλου. Να δούμε το βίντεο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα το βρούμε το βίντεο. Ας πάμε στο επόμενο. Ελισάβετ Σπανού μιλάει για τους άντρες. Ουσιαστικά το πρόσωπο το οποίο έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον, τα new entry ουσιαστικά στα πρωινά είναι η Ελισάβετ Σπανού. Συνέχεια όλο και κάτι μας δίνει για να σχολιάσουμε. Σήμερα σχολίασε τους άντρες. Ο Στρόιτερ, ο Αλεξάνδρου, ο πρώην της Πάουλα, ο γάμος και ο νέος της έρωτας. Όλο το ρεπορτάζ. Και ένα θέμα που μου κάνει εντύπωση είναι ουσιαστικά για το σάλο που έχει προκληθεί από το μοναχό που συμμετέχει στο Κάτι Ψήνεται. Εξέδωσε εγκύκλιο η Ιερά Σύνοδος, η Ιερά Μητρόπολη Μεσογείας για το συγκεκριμένο βίντεο και μάλιστα με προσοχή αποφυγή για το συγκεκριμένο βίντεο. Τι είπανε σήμερα το πρωί ο Καμπουράκης Οικονομέας όμως για όλο αυτό που έγινε. Πάμε να δούμε. Κλείος φωτιά του Μητροπολίτη Μεσογείας για τον πνευματικό της Εύφης Στόδη, του Φέδωρα Γεωργίτση και της Μέρη Χρονοπούλου, μακριά από αυτόν τον παπά. Ναι. Αυτός ο παπάς είναι, λέει, δεν είναι επιμένας, είπε αυτό. Δεν άνοιξε καμιά εκκλησία ούτε στο Άγιον Όρος, τον έδιωξαν από τη Χαλκίδα και ήρθε στην περιοχή μας. Αυτό το εντός εγωγών ο επιμένας δεν ανήκει αυτό, γιατί το υιοθετεί ότι είναι επιμένας, αυτό τι επιμένας. Γιατί επιμένας περνάει ρε παιδί μου άνθρωπος τώρα. Επιμένα. Αυτό περισσότερο προσγείται ο Μποσκός έτσι όπως τον περιγράφουν παρά επιμένα. Μακριά από αυτό τον παπά, κρατήσουμε αυτό. Λέει ο επιμένας είναι και με σημαντική προσφορά στην ελληνική οικονομία ο Γιδοβοσκός. Ποιος? Ο Γιδοβοσκός. Ο Γιδοβοσκός αυτός είναι... ναι, όχι, λέω για το... Είναι σημαντική προσφορά του. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν είπαμε όμως για αυτού, για τους Γιδοβοσκούς. Είπαμε για αυτόν που υποδίεται τον παπά. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη. Έχει πλάκα πάντως γιατί βαφτίζει τη. Τα χταπόδια, λέει, βαφτίζεται ο δούλος του Θεού χταπόδι με τη δούλη του Θεού γαρίδα. Κάνει καρδιοσλίκια για να έχει θεματικότητα. Εντάξει, έχουμε φτάσει. Και την κάνει όμως θεματικότητα. Πώς την κάνει. Για να πούμε και...
Και μετά από αυτή την περίεργη είδηση ότι η Παπά συμμετείχε στο κάτι ψήνεται και μάλιστα η Ιερά Μητρόπολη έβγαλε τέτοια ανακοίνωση για την αποφυγή ουσιαστικά του συγκεκριμένου ανθρώπου, θα περάσουμε στον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος έγινε έξαλλος σήμερα το πρωί και μάλιστα δήλωσε on air: ήταν λάθος που πήγα στο dancing, να με διώξουν από το πρωινό, να πάω στο διάλο. Έτσι ήταν ακριβώς η δήλωση του ιδίου. Ξεσπάει για την κριτική συνεργάτη δάστου και προτείνει στο Λάτσιο να κάνουν μαζί εκπομπή. Πάμε να δούμε το βίντεο και να το σχολιάσουμε. Για ένα πράγμα χάρηκα μόνο. Θα πω κάτι. Εγώ είμαι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Σαν παρουσιαστής. Και το είπα ότι, όχι επειδή είναι γυναίκα μου, είσαι πόσο μάλλον. Ότι με τη Φέη, είναι για σένα θα πω, ότι με τη Φέη μπορώ να κάνω εκπομπή επειδή την παραδέχομαι ως παρουσιάστρια. Και όχι ως σύντροφο κτλ. Αυτό είναι αυτό. Πρέπει να εγώ στο άντρα που την έπρεπε, δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα. Όταν κάνουμε μαζί εκπομπή, βεβαίως. Είναι εξαιρετικά καλή, το έχω πει. Γιατί με έρθει στη TV Μακεδονία τότε. Γιατί μ' άρεσε γυναίκα τότε. Σου άρεσε το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πιστεύω ότι αν κάποια στιγμή υποχρεωθώ από τις συνθήκες να κάνω εκπομπή με έναν άνθρωπο, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά μεγάλο τηλεοπτικό ταλέντο ο Γιάννης Λάτσιος. Ο Γιάννης Λάτσιος. Θα έκανε εκπομπή με τον Γιάννη. Θα έκανε εκπομπή με τον Γιάννη Λάτσιο. Όρθιοι είσαι παράθυρο. Θα έκανε εκπομπή με τον Γιάννη Λάτσιο. Είναι εξαιρετικά η ευφυΐα του. Είναι εξαιρετικά, δηλαδή δεν ξέρω αν είδατε χθες που είχαμε κάποιους αλλιώς. Είναι ο μόνος με τον οποίο θα μπορούσα να κάνω. Δεν θα βγαίνει ο Γιάννης τηλεοπτικά σε κανονική εκπομπή. Ο Γιάννης θα βγαίνει. Γιατί δεν θα βγαίνει. Όχι μαζί σου, γενικά δεν θα βγαίνει. Εγώ είπα κάνω. Λοιπόν, είναι πρώτη φορά που υπάλληλο κάνει πρόταση στο διευθύντη του καναλιού να κάνουμε εκπομπή μαζί. Αν κάνει, θα κάνει με τον Αρναούτογλου. Θα κάνουμε με τον Αρναούτογλου, κάνουμε τα κατάσταση. Ναι, γιατί Γιάννη μου, σου κάνω πρόταση Γιάννη, να κάνουμε μαζί ένα late night show. Καλά, καλά, το κλειδί στο Γρηγόρη το πήγε. Με το Γρηγόρη και το Κανάκι δεν πάει διακοπές. Τώρα δεν κάνουμε μαζί, δεν έχουμε μαζί, το καλοκαίρι. Μιλάμε για πάνω δουλειά, δεν μιλάμε για διακοπές, δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Για κατάκα δουλειά μιλάμε, να κάνουμε ρακέτα, εκεί, ρακέτα και στον Τάσο. Το κλειδί στους Καρντάσια το πήγε, όχι εδώ, άστα αυτά τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι πραγματικά ακόμα και το ύφος του Γιώργου Λιάγκα ήταν απίστευτο. Ότι Γιάννη μου λέει να κάνουμε μαζί εκπομπή. Πραγματικά, όπως το είπε και ο ίδιος, την πρώτη φορά που προτείνει ο ΝΕΡ υπάλληλος, διευθυντή καναλιού, να γίνεται έτσι εκπομπή. Γιάννη μου, να σου πω και εγώ, άμα δεν τσουκάτσει ο Λιάγκας, μπορεί να δεις και άλλους ανθρώπους. Και πάμε στο βίντεο που ουσιαστικά δεν είδαμε πριν. Ελένη Μενεγάκη, VS ουσιαστικά Τζέννη Μπαλατσινού. Τι είπε η μία την άλλη, ο ΝΕΡ, κανονικά, σήμερα το πρωί, η απάντηση Τζέννη Μπαλατσινού. Στο πρωινό του Πέτρου Κωστόπουλου. Πού είναι η Ριάννα? Πού θα το πω το θέμα τώρα. Πες λοιπόν το άλλο. Η Ελένη Μενεγάκη έστειλε μήνυμα στην Τζέννη Μπαλατσινού. Γιατί ήμουν εκεί την Παρασκευή και σου έστειλε μήνυμα. Δεν θα σου το πω, θα το δεις μόνη σου. Yeah. Μήνυμα. Η ταινία ήταν ωραία, αλλά όχι για μένα. Ναι. Κατάλαβες. Εμείς είχαμε πάει την Μπαλατσινού για να τη δει που την ήθελε πολύ και κοιμήθηκε με μια κουβερτούλα. Είδε το πρώτο 20 λεπτό και μετά είδε όταν ξαναεμφανίστηκε κάποια στιγμή ο Τζορτζ Κλούνι και χτυπούσε να κάτι σκάφαντα. Να της πεις ότι κάποιες παλιές εποχές, ναι, τι θα που πήγαινα και κοιμόμουν σε όλες τις ταινίες, ναι, με κορόιδευε. Ναι. Τώρα κοιμάται και αυτή. Κοιμήθηκε στον κράτο. Πες της ότι εγώ πια είμαι πάντα ξύπνια. Είσαι. Και μπράβο σου. Τα βλέπω πάνω. Ευχαριστώ. Ξύπνησα. Ξύπνησα η στράβη Αντωνάκη. Ξύπνησε η Ελένη. Παιδιά, είναι αλήθεια. Πηγαίναμε να βγούμε και κοιμόταν στο εστιατόριο και εκεί που μιλάγαμε ξαφνικά σήκωνα το κεφάλι. Τι νοείς, στο πιάτο πανό. Όχι, δεν είπε, ξάφνικα όχι, όχι, όχι. Στο καναπεδάκι και κοιμόταν. Δεν το είπε σωστά, δεν καταλάβετε. Πρώτα η Μενεγάκη. Πρώτα, ναι, να συμπληρώσω. Πρώτα η Μενεγάκη, έτσι προς το όπλο μπορεί να κοιμόταν στο φαΐ. Η Μενεγάκη πρώτα τα έτρωγε όλα. Και μετά και στην διπλή μερίδα. Γλυκό έγερνε. Και πήγαινε στο καναπέ. Παιδιά, γλυκό έγερνε. Αλλά δεν έχανε από το πιάτο ούτε ψίχουλο, δεν άφηνε τίποτα να στάξει. Είναι και πάση, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, γιατί τώρα κοιμάσαι εσύ, έτσι, αντιστράφηκαν οι ώρες. Αυτά έκανε λοιπόν η Ελένη Μενεγάκη όταν έβγαινε με τους κουμπάρους, τους πρώην κουμπάρους ουσιαστικά. Κοιμόταν στο τραπέζι ή βλέποντας μια ταινία πάλι την έπαιρνε ο ύπνος στο σινεμά. Νομίζω το έχει πει και η ίδια πάρα πολλές φορές. Οπότε κάπου εδώ νομίζω ότι τελειώσαμε τα θέματα από το vasileo.gr. Εσείς μπορείτε να μπείτε γιατί υπάρχει συνεχή ενημέρωση για οτιδήποτε καινούριο και από την Ελλάδα και από τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά φυσικά μπορείτε να βλέπετε και διάφορες ειδήσεις είτε για αν είστε μητέρα, αστρολογία, μαγειρική. Τα πάντα στο vasileo.gr. Και εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά να βλέπουμε διάφορα βίντεο τα οποία είναι από όλο τον κόσμο.
Και τα δύο βίντεο τα οποία έχω διαλέξει, θα δούμε αμέσως σε λίγο από τώρα. Είναι ουσιαστικά έτσι για να σιγά σιγά να μπαίνουμε και στην διαδικασία λίγο πριν τα Χριστούγεννα, να βλέπουμε πάρα πολλούς προορισμούς που μπορείτε να πάτε, να διασκεδάσετε, υπέροχες πόλεις που σίγουρα θα σας μείνουν αξέχαστες. Το πρώτο βίντεο που θα δούμε είναι την αγαπημένη Βαρκελόνη. Είναι ένα βίντεο το οποίο περιλαμβάνει τα καλύτερα αξιοθέατα της Βαρκελόνης με ένα πολύ έτσι όμορφο τρόπο, σε ένα πολύ όμορφο βίντεο με μουσική και ταχύτητα. Θα το δείτε και θα καταλάβετε. Πάμε να το δούμε.
όπως είδατε, η Βαρκελόνη έχει πάρα πολλούς όμορφους προορισμούς για να τις επισκεφτείτε και να δείτε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Όπως είδατε και στο βίντεο, επίσης είναι μια πόλη που μπορεί να. Όλο τον χρόνο μπορείτε να πάτε. Αλλά όπως σας είπα, ειδικά για τα Χριστούγεννα, το επόμενο βίντεο είναι ό,τι πρέπει. Θα ακολουθήσει το βίντεο για την Ελβετία. Είναι ουσιαστικά όλη η μαγεία της Ελβετίας τη νύχτα. Ένας προορισμός ό,τι πρέπει για τα Χριστούγεννα, οπότε μην το χάσετε. Ας δούμε το βίντεο, γιατί πραγματικά ίσως μείνετε λίγο άφωνοι με αυτό που θα δείτε. Πάμε. Όπως είδατε, η Ελβετία πραγματικά, ειδικά τη νύχτα, είναι μια υπέροχη χώρα. Μπείτε στη διαδικασία έτσι να οργανώσετε ήδη ένα ταξιδάκι για τα Χριστούγεννα. Για να βρείτε και όλες καλύτερες τιμές. Ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα είναι, νομίζω, τελευταία στιγμή ούτως ή άλλως. Οπότε δείτε το, γιατί σίγουρα λόγω της οικονομικής κρίσης σίγουρα θα υπάρχουν και έτσι πιο οικονομικές επιλογές. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε δύο λεπτάκια για να δούμε απίστευτα βίντεο, όπως για παράδειγμα πινκ-πονκ με μαχαίρια. Κάτι που το οποίο δεν το συστήνουμε, αλλά μπορείτε να το δείτε γιατί είναι πολύ όμορφο σαν βίντεο. Και φυσικά την αγαπημένη Ολυμπία Χριστοδουλή από το myastro.gr με όλες τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Σε δύο λεπτάκια και πάλι κοντά σας.
ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στη Ζήση τη Ζωή από την τηλεόραση τη Ζούγκλα μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και πάμε να δούμε βιντεάκια από όλο τον κόσμο. Το επόμενο βίντεο ουσιαστικά είναι ένα πραγματικά θαύμα τη φύση. Μία αρκούδα παίζει μπάσκετ κάτω από το νερό. Δείτε τι κάνει και πραγματικά θα καταλάβετε πόσο εύκολα ουσιαστικά μπορεί η φύση να μας εκπλήξει. Πάμε. Πραγματικά μοναδική η αρκουδίτσα η συγκεκριμένη και πόσο δύναμη, αυτό σχολιάζαμε και εμείς κατά τη διάρκεια, πόσο δύναμη χρειάζεται για να βάλεις ουσιαστικά προς τα κάτω, αυτό που έκανε στην αρχή, ότι οθούσε την μπάλα, σαν να έπαιζε μπάσκετ, προς τα κάτω. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορεί έτσι εύκολα να το κάνει κάποιος άνθρωπος, οπότε η συγκεκριμένη αρκουδίτσα είναι απίστευτη. Το επόμενο βίντεο
Είναι, βασικά μην το δοκιμάσετε σε καμία περίπτωση στο σπίτι που λένε. Είναι πινκ-πονγκ με μαχαίρια από ένα αγόρι και ένα κορίτσι, το οποίο απλά σε αφήνουν άφωνο. Πάμε να το δούμε. Η τέχνη δεν έχει όρια. Και το επόμενο βίντεο είναι από το αγαπημένο παρκούρ. Όπως θα έχετε δει, στην Ελλάδα, ειδικά στη Σαντορίνη, έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Έγιναν γύρω για παγκόσμια πρωταθλήματα. Γιατί λόγω και της ιδιαιτερότητας της αρχιτεκτονικής Σαντορίνης, είναι τα μάμου ουσιαστικά για το συγκεκριμένο άθλημα. Και το συγκεκριμένο βίντεο που θα δούμε σε πολύ λίγο αφορά, μπορείτε να δείτε στο βίντεο το συγκεκριμένο, μπορείτε να δείτε έτσι να άνθρωποι που κάνουν παρκούρ κρατώντας και κάμερα και τι, ουσιαστικά την αίσθηση που έχουν και οι ίδιοι. Πάμε να το δούμε. Πραγματικά είναι μοναδικό άθλημα και όταν βλέπεις και ουσιαστικά πώς το βλέπουν εκείνοι και το πόσο γρήγορα εναλλάσσονται αυτά που πρέπει να κάνουν, είναι πραγματικά μοναδικό. Θα περάσουμε να δούμε το επόμενο βίντεο, το οποίο αφορά τη φιλία ενός ελέφαντα με ένα σκύλο. Γιατί στη φύση δεν υπάρχουν όρια και η συγκεκριμένη φιλία κρατάει γερά, όπως θα δείτε στο βίντεο που θα παρουσιάσουμε μέσα τώρα. You're gonna see it's our destiny.
got a friend in me. Yes, you got a friend in me. Yes, you got a friend in me. Και έτσι θα περάσουμε σε εβδομαδιαίες προβλέψεις από την αγαπημένη αστρολόγο του myastro.gr, Ολυμπία Χριστοδουλή. Ολυμπία, μας ακούς? Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα, πώς είσαι? Πολύ καλά είμαι. Περάσαμε όλοι ένα Σαββατοκύριακο όλο αυτό το διάστημα. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο έντονο. Ναι. Δεν συμφωνείτε? Έπεσες μέσα στις προβλέψεις σου 100% τουλάχιστον, και από τους γνωστούς μου τις περισσότεροι. Ήταν ένα περίεργο Σαββατοκύριακο και με ένταση και με ότι δεν ήθελε κανένας να κάνει και τίποτα, νομίζω. Ναι, ήταν περίεργο. Αλλά για αυτή τη βδομάδα έχω να σας πω καλύτερα πράγματα. Αχ, τι ωραία, για πες. Ναι, μια και έτσι κάνουμε ένα διάλειμμα, θα λέγαμε, από τα δύσκολα των προηγούμενων ημερών, με τους ουρανούς, με τους πλούτονες και τις πανσελίνους και όλα αυτά που μας ταλαιπώρησαν. Είναι μια ήρεμη βδομάδα και έως θετική θα τη λέγαμε, που θα μας δώσει τη δυνατότητα έτσι να δούμε και με μια πιο θετική ματιά τα πράγματα και να πάρουμε και λίγο απόσταση από την πίεση που έχουμε περάσει. Μάλιστα. Έχουμε αρκετά καλές όψεις. Και αύριο, δηλαδή υπάρχει μια σειρά θετικών όψεων, και αύριο έχουμε τον Άρη σε εξάγωνο με το Δία, μια όψη που οθεί περισσότερο στη δράση, μας βάζει στη διαδικασία να δραστηριοποιηθούμε, να κάνουμε πράγματα. Και την Πέμπτη έχω μια πολύ καλή όψη του Ερμή σε εξάγωνο με τον Πλούτονα. Γενικά έτσι έχει αρκετά θετικά γεγονότα η εβδομάδα. Το μόνο δύσκολο είναι, αλλά θα τα πούμε την Παρασκευή αυτά, το τετράγωνο του ήλιου με το Ποσειδώνα που κορυφώνεται την Κυριακή, και έτσι μιλάει για κάποιες απογοητεύσεις που μπορεί να έχουμε, έτσι, άλλα να περιμένουμε και άλλα να μας έρθουν και τα λοιπά. Κατάλαβα. Να το δούμε λιγάκι πιο ειδικά. Ωραία, αναζώδιο, αναλυτικά για τα... Ορίστε. Έτσι, αναζώδιο, όπως μας τα λες πάντα. Αναζώδιο. Για τον κρυό, την εβδομάδα αυτή οι φίλοι κρύοι κάνουν μια στάση και προσπαθούν να δουν τα πράγματα από μια άλλη οπτική. Γιατί γεγονός είναι ότι έχουν περάσει δύσκολα το τελευταίο διάστημα και τίποτα πλέον δεν είναι το ίδιο πια. Ωστόσο, τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν μια πιο αισιόδοξη τροπή. Είναι και εκείνοι περισσότερο ανοιχτοί. Φεύγουν από την πίεση που είχαν μέχρι τώρα. Και γενικά βλέπουν τα πράγματα έτσι πιο ξεκάθαρα, θα λέγαμε, αλλά μπαίνουν και στη διαδικασία να αναλάβουν πρωτοβουλίες και στον εργασιακό τομέα, να δρομολογήσουν πράγματα και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους και με τα πρόσωπα του οικείου τους περιβάλλοντος. Φαίνεται ότι ηρεμεί λίγο το κλίμα και περνάνε σε μια πιο ήρεμη φάση και ανακτούν και τις ισορροπίες τους. Για τους Ταύρους, η εβδομάδα τους δίνει μία επιπλέον όθηση να κυνηγήσουν ακόμα περισσότερο τους στόχους τους και αυτά που μέχρι τώρα μπορεί να είχαν στο μυαλό τους, και τους επιφορτίζει έτσι με μία περισσότερη δυναμική για να κινηθούν πιο συγκεκριμένα και πιο συγκροτημένα προς την κατεύθυνση που θέλουν. Βεβαίως δεν έχουν εύκολη διαδρομή οι Ταύροι. Συχνά πρέπει να καταβάλουν και πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολλή δουλειά. Ωστόσο, την εβδομάδα αυτή θα έχουν πολλές δυνατότητες να φτάσουν, να έχουν αρκετά θετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και τις σχέσεις τους και τις συνεργασίες τους, αλλά και την ερωτική τους ζωή, που θα κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα, ιδιαίτερα για τους Ταύρους του Δευτέρου Δεκαημέρου. Για τους Διδύμους είναι και για αυτούς μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα και γενικότερα όλη η περίοδος που ακολουθεί, μια και ο ήλιος από το απέναντι ζώδιο τώρα, από το δικό τους, γιατί περνάει την Παρασκευή και ούτε στον τοξότη, αυτό ξέχασα να σας το πω. Και αυτό μας κάνει και νιώθουμε πιο αισιόδοξοι. Αυτά θα σας τα πω βέβαια αναλυτικά την Παρασκευή. Αναλυτικότατα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Θα κινήσει περισσότερο το μοχλό των συνεργασιών τους και των σχέσεών τους, και θα τους φέρει αρκετές εξελίξεις και σε επαγγελματικά ζητήματα και στην προσωπική τους ζωή. Και αυτή την εβδομάδα μπορεί να έχουν έτσι κάποιες καλύτερες εξελίξεις, επειδή έχουν ταλαιπωρηθεί τον τελευταίο καιρό με τα εργασιακά τους. Θα περάσουν σε μια πιο ήρεμη φάση και θα έχουν και αρκετά ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε σχέση με τα εργασιακά τους ζητήματα. Μάλιστα. Τώρα, για τους... Συγγνώμη. Για τους καρκίνους... Ναι. Είναι μια εβδομάδα που και αυτοί θα έχουν μια έντονη δραστηριότητα.
Θα έχουν αρκετό τρέξιμο, συζητήσεις, επαφές, προκειμένου να προωθήσουν τα σχέδιά τους, τις ιδέες τους. Αλλά και να περάσουν καλά, να δουν φίλους, να έχουν κάποιες έτσι αρκετά καλές επαφές με τα πρόσωπα που αγαπάνε. Να ασχοληθούν περισσότερο με την ερωτική τους ζωή, που όλη αυτή την περίοδο φαίνεται ότι δρομολογεί και αρκετές εξελίξεις. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα αύριο η καρκίνη του δευτέρου δεκαημέρου, από και σήμερα και αύριο, μπορεί να έχουν έτσι κάποιες αρκετά ευχάριστες εξελίξεις που να αφορούν και την ερωτική του ζωή. Μάλιστα. Για τα λιοντάρια, φαίνεται ότι την εβδομάδα αυτή αρχίζουν και φεύγουν σιγά σιγά από την πίεση που περάσανε όλο το τελευταίο διάστημα και που ταλαιπωρηθήκαν ομολογουμένως αρκετά. Και πάνω απ' όλα αλλάζει και η διάθεσή τους, η οποία γίνεται πιο αισιόδοξη. Κάτι αρχίζει να φαίνεται στην άκρη του τούνελ, ένα φως που αρχίζει και δείχνει πιο αισιόδοξα μηνύματα για τη διαδρομή τους. Από ό,τι έχεις πει για τους λέοντες, σιγά σιγά το διάστημα το οποίο ήταν πολύ δύσκολο για τους λέοντες, σιγά σιγά περνάει. Και έρχονται πολύ καλύτερες μέρες, αν έχω καταλάβει. Ακριβώς. Γιατί τα λιοντάρια, όχι ότι ιδιαίτερα τα λιοντάρια του δευτέρου δεκαημέρου, mm-hmm. είναι σε μια αρκετά δύσκολη φάση. Θα λέγαμε ότι είναι σε μια φάση κρίσης. Mm-hmm. Στις σχέσεις τους, στα οικογενειακά τους, στα επαγγελματικά τους. Είναι σε μια φάση αρκετά δύσκολη και αρκετά πιεσμένη. Όμως, μέχρι τώρα ήταν ακόμα πιο πιεστικά τα πράγματα. Από εδώ και πέρα, από την εβδομάδα αυτή, τα πράγματα αρχίζουν λίγο και ανοίγουν. Mm-hmm. Και μπορεί μεν να έχουν ακόμα ξεκαθαρίσματα, να έχουν ακόμα πιέσεις, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να έχουν και σημαντικές βοήθειες που θα τους βοηθούν να παίρνουν την κατάσταση περισσότερο στα χέρια τους και θα τους βοηθούν να εξελίσσουν και τα πράγματα που θέλουν με ένα καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικό είναι ότι, για τα λιοντάρια, ότι και η ερωτική τους ζωή αρχίζει να μπαίνει σε μια πιο καλή φάση, πιο αισιόδοξη, και να τα βρίσκουν καλύτερα και να έρχονται πιο κοντά με τον σύντροφό τους, γιατί περάσανε δύσκολα ομολογουμένως. Ναι. Και να έρχονται πιο κοντά με τον σύντροφό τους και να τα βάζουν κάτω και να συζητάνε και να λένε να δούμε τι κάνουμε τώρα. Θα έχουν τη φάση να ανακάμψουν από εδώ και πέρα σε πολύ μεγάλο βαθμό και να τακτοποιήσουν και αρκετά πράγματα που δεν πηγαίνανε καλά μέχρι τώρα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι αλλάζουν τελείως τα πράγματα. Η πίεση, ιδιαίτερα τονίζω για τα λιοντάρια του δευτέρου δεκαημέρου, υπάρχει ακόμα. Αλλά υπάρχουν και ευκαιρίες. Και αυτό είναι σημαντικό. Κομψή-κομψά τα πράγματα. Ναι. Ωραία. Να περάσουμε στους Παρθένους, όπου και για τους Παρθένους είναι αρκετά θετική εβδομάδα. Περισσότερο για τα επαγγελματικά τους ζητήματα, που δείχνουν να κινούνται, αν θέλεις, σε μια πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία ομολογουμένως δεν είναι πάντα τόσο εύκολη. Αλλά επειδή ακριβώς είναι άνθρωποι οι οποίοι μεθοδεύουν σωστά τα σχέδιά τους, οργανώνονται, δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη και έχουν και πολύ έντονη δυναμική αυτό το διάστημα, θα καταφέρουν να πετύχουν πολλούς από τους προσωπικούς τους στόχους. Και στην προσωπική του ζωή τα πράγματα εξελίσσονται αρκετά καλά την εβδομάδα αυτή. Να σε ρωτήσω, έτσι για τους Παρθένους συγκεκριμένα, τα νέα ξεκινήματα ευνοούνται σε επαγγελματικό τομέα? Οι Παρθένοι θα κάνουν, βεβαίως και ευνοούνται, αλλά θα μπουν σε νέα ξεκινήματα περισσότερο σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά τους. Με τη νέα σελήνη που γίνεται μέσα στο Δεκέμβρη και που στις 3 Δεκεμβρίου και που εκεί μπαίνουν σε μία άκρος δυναμική περίοδο, όπου θα μπουν πάρα πολύ έντονα στη διεκδίκηση των επαγγελματικών τους ζητημάτων και εκεί θα έχουν τη δυνατότητα, γιατί και έχουν δουλέψει και θα και δουλεύουν, το προσπαθούν πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα και εκεί θα έχουν τη δυνατότητα και να, αν θέλεις, να αναγνωριστούν και περισσότερο, να αναγνωριστεί περισσότερο η δουλειά τους. Μάλιστα. Δηλαδή, σε τέτοια περίοδο τώρα, που τα επαγγελματικά τους σιγά σιγά αρχίζουν και τους απασχολούν περισσότερο, τα ουσιαστικά νέα ξεκινήματα όμως γίνονται και με τη νέα σελήνη του Δεκεμβρίου για τους Παρθένους. Πολύ ωραία. Και ανοίγει και ένας νέος κύκλος, αν θέλεις, έτσι. Ωραία. Και να περάσουμε στους ζυγούς, που και αυτά είναι παιδιά ταλαιπωρημένα όλο αυτό το διάστημα. Και που και για αυτούς αρχίζει κάτι και αλλάζει αισθητά και τους βάζει έτσι σε μια μεγαλύτερη αισιοδοξία και τους δίνει και μια ανάσα από όλη την πίεση που έχουν περάσει. Και γεγονός είναι ότι και τα επαγγελματικά τους ζητήματα που μέχρι τώρα τους απασχολούσαν αρκετά
θα έχουν τη δυνατότητα, ακόμη και αν τα πράγματα τώρα φαίνονται δύσκολα, να βρουν λύσεις που θα τους εξυπηρετήσουν. Mm-hmm. Και γενικά και αυτοί με τη σειρά τους αρχίζουν σιγά σιγά και μπαίνουν σε μια σαφώς καλύτερη κατάσταση, που όσο περνάει ο καιρός θα αρχίσουν και να ελαφραίνουν από εσωτερικές πιέσεις, αλλά και να βρίσκουν λύσεις. Μάλιστα. Για τους Σκορπιούς, είναι μια εβδομάδα που θα βοηθήσει να έρθουν πιο κοντά σε ό,τι στοχεύουν επαγγελματικά. Και στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο, οι εξελίξεις συνεχίζουν να κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον τους. Mm-hmm. Πολύ πιθανά να τους προκύψουν μέσα στην εβδομάδα επαγγελματικές προτάσεις ή κάτι που συζητάνε μέχρι τώρα και που έχει ενδιαφέρον. Τώρα κάνουν έτσι, έχουν μια μεγαλύτερη όθηση να το ξεκινήσουν. Mm-hmm. Οι Σκορπιοί είναι σε φάση που ασχολούνται πάρα πολύ με τα επαγγελματικά τους την περίοδο αυτή. Mm-hmm. Και που θεωρώ ότι ιδιαίτερα οι Σκορπιοί του δεύτερου δεκαημέρου θα έχουν πολύ σημαντικά νέα ξεκινήματα. Πολύ ωραία. Για τους τοξότες, γενικά όπως καταλάβατε είναι μια εβδομάδα που μας δίνει μια πολύ μεγάλη όθηση στο να ξαναμπούμε πάλι στη ροή και να βγούμε από τη πίεση της προηγούμενης περίοδου. Και για τους τοξότες και εδώ αρχίζουν και εκείνοι να βγαίνουν από το σκοτεινό τούνελ που ήταν μέχρι τώρα, να παίρνουν την κατάσταση περισσότερο στα χέρια τους και να περνάνε στη δράση. Είναι μια εποχή που θα κυνηγήσουν έντονα τα όνειρά τους και όλα αυτά τα οποία σχεδιάζανε το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και που σαφώς δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αρχίζουν και παίρνουν ανάσες. Και σχέσεις και συνεργασίες αναθεωρούνται, ξαναμπαίνουν στο τραπέζι, ξανασυζητάνε και μπαίνουν τα πράγματα σε μια νέα βάση σε ό,τι αφορά και τα επαγγελματικά τους ζητήματα. Γεια σας, τα έχω κεράκια. Ήθελα να σας ρωτήσω για τους τοξότες, ότι τώρα που είναι έτσι και η κρίση στη μέση και υπάρχουν τόσα προβλήματα και ο τοξότης είναι γενικά ένα ζώδιο το οποίο αγαπάει την ελευθερία, αγαπάει τα ταξίδια και όλα αυτά. Είναι λίγο πιεσμένοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι τοξότες. Είναι πολύ πιεσμένοι. Mm-hmm. Είναι αρκετά πιεσμένοι. Αφενός γιατί είναι τα δικά τους θέματα που τους απασχολούν. Mm-hmm. Το τι θα κάνουν και το πώς θα το κάνουν. Αφετέρου γιατί όλο αυτό το διάστημα υπάρχει και ένα παρασκήνιο το οποίο κινείται πίσω τους. Mm. Και που έχει δύο έννοιες. Το ένα είναι ότι μπορεί να προετοιμάζει πράγματα. Οι ίδιοι δηλαδή να προετοιμάζουν πράγματα τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και τα βάζουν σε λειτουργία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι συμβαίνουν πράγματα πίσω από την πλάτη τους που λίγο παρακάτω θα αποκαλυφθούν, θα βγουν προς τα έξω. Και καλό είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι τοξότες στο τι λένε, σε ποιους μιλάνε και ποιους εμπιστεύονται την περίοδο αυτή. Ωστόσο δεν είναι άσχημα τα πράγματα. Δηλαδή αρχίζουν και λειτουργούν στη θετική τους πλευρά πλέον, σιγά σιγά. Ωραία, και για να δούμε τον εγώ καιρό. Που και εδώ έχουν και για τους εγώ καιρούς υπάρχουν εξελίξεις που τους ακολουθούν σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά τους. Mm-hmm. Και τις πιθανές συνεργασίες τους, όσο και την προσωπική τους ζωή, που οι εξελίξεις φαίνονται να διαδέχονται μία την άλλη και να τους δημιουργούν και μία έντονη συναισθηματική φόρτιση. Και που σταδιακά θα αρχίσουν να περνάνε σε μία εποχή που θα θελήσουν να μείνουν λίγο περισσότερο μόνοι με τον εαυτό τους και να αρχίσουν προκειμένου να κάνουν μια αναθεώρηση. Mm-hmm. Του τι θέλουν, πού θέλουν να πάνε, ποιοι είναι οι στόχοι τους. Αρχίζουν σιγά σιγά να ασχολούνται με τις εσωτερικές τους διεργασίες, mm-hmm. προκειμένου παρακάτω να βάλουν σε εφαρμογή πιο συγκεκριμένη τα σχέδιά τους. Mm-hmm. Δεν είναι κακή η εβδομάδα και για τους εγώ καιρούς, mm-hmm. απλά... Και μάλιστα ιδιαίτερα για τους εγώ καιρούς του δευτέρου δεκαημέρου οι μέρες αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερη δυναμική και σε επαγγελματικά ζητήματα και στην προσωπική τους ζωή. Μάλιστα. Για τους υδροχόους και εδώ και εκείνοι είναι πολύ πιεσμένοι ιδιαίτερα με τα επαγγελματικά τους όλο αυτό το διάστημα και σταδιακά το πράγμα αρχίζει και αλλάζει και τους δίνει μια πιο αισιόδοξη, παίρνει μια πιο αισιόδοξη τροπή. Και πιο χαρούμενοι. Mm-hmm. Περνάνε σε μια μεγαλύτερη δράση και δρομολογούν πια και στοχεύουν όλα αυτά τα οποία τους ενδιαφέρουν. Και σε ό,τι αφορά τον εργασιακό τομέα που τους έχει ταλαιπωρήσει, θα είναι αρκετά ανακουφισμένοι την εβδομάδα αυτή και μπορεί να βρουν και κάποιες λύσεις και να τακτοποιήσουν και κάποια πράγματα που τους έχουν ζωρίσει. Και τα φιλικά τους πρόσωπα έρχονται περισσότερο κοντά τους το διάστημα αυτό. Γενικά και οι υδροχόοι αρχίζουν σιγά σιγά και ανακάμπτουν.
Πολύ ωραία. Και οι ηχθείς. Και για τους ηχθείς, οι εξελίξεις αφορούν περισσότερο τις σχέσεις τους, mm-hmm. που κινούνται σε ένα πιο βατό κλίμα. Παρόλο που οι ηχθείς του δευτέρου δεκαημέρου ακόμα έχουν αρκετές εντάσεις, περάσανε και περνάνε αρκετές εντάσεις, ωστόσο αρχίζει το πράγμα σιγά σιγά και γίνεται πιο ήπιο, καταλαγιάζει το η πολλή ένταση. Τα ερωτικά του ζητήματα τους απασχολούν περισσότερο, ιδιαίτερα σήμερα αύριο. Οι ηχθείς του δευτέρου δεκαημέρου μπορεί να έχουν σημαντικές επαφές, συζητήσεις οι οποίες αφορούν τα επαγγελματικά τους ζητήματα ή τα σχέδιά τους που θέλουν να προωθήσουν, αλλά και την ερωτική τους ζωή, είτε να ανανεώσουν τη σχέση τους, είτε να μιλήσουν έτσι περισσότερο με τον σύντροφό τους, mm-hmm. είτε και οι αδέσμευτοι ηχθείς μπορεί να έχουν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες γνωριμίες τις ημέρες αυτές. Γενικά, Δήμητρα, το καλό είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα. Μακάρι για όλους μας, πραγματικά. Όλοι το χρειαζόμαστε. Ναι. Έτσι είναι. Ξέρεις, τα πράγματα είναι μία έτσι, μία αλλιώς. Έτσι. Δεν είναι συνέχεια δύσκολα ή μόνο καλά. Ναι. Δεν θα έχει και ενδιαφέρον άλλωστε. Υπάρχουν ανηφόρες και κατηφόρες, έτσι όπως ουσιαστικά πάντα. Η ανηφόρα Ολυμπία... και η κατηφόρα είναι πάντα ο ίδιος δρόμος. Λοιπόν, στο λέω και ο Νέρ, γιατί θέλω να το προχωρήσουμε το θέμα. Οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε εκπομπή που θα είσαι και εδώ πέρα αυτή τη φορά, οπωσδήποτε. Mm-hmm. Για τα Χριστούγεννα, για το mm-hmm. πώς θα είναι το κλίμα. Αυτό όχι τώρα άμεσα, λίγο πιο μετά. Mm-hmm. Και σίγουρα για τη νέα χρονιά. Γιατί ήδη βλέπω ότι πάρα πολλοί ασχολούνται με τα άστρα τι θα γίνει το 2014. Mm-hmm. Και διάβαζα ήδη αρκετές προβλέψεις. Οπότε έτσι αρχές Δεκεμβρίου προετοίμασέ το να έρθεις μια μέρα να πούμε και για τις γιορτές έτσι και για το τι θα γίνει για το 2014 για όλη τη χρονιά. Ωραία, βεβαίως. Εντάξει, Ολυμπία μου. Ναι, ναι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Για την Παρασκευή. Έτσι, που θα έχουμε έτσι τις προβλέψεις τριημέρου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας εύχομαι να είστε καλά όλοι. Ευχαριστούμε και καλή εβδομάδα. Με χαρά. Εβδομάδα. Φιλάκια πολλά. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Και κάπου εδώ τελειώσαμε και εμείς για σήμερα. Έχει πάει 7 η ώρα. Θέλω να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και θα σας πούμε ότι αύριο θα έχουμε μια πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα εκπομπή. Μην τη χάσετε. Η Βασιλική Κούρια, η διαιτολόγος μας, θα μας βοηθήσει ουσιαστικά και θα μας μάθει πώς μπορούμε να διαβάζουμε τις ετικέτες των τροφίμων, να τις αποκωδικοποιούμε ουσιαστικά, τι σημαίνει το κάθε πράγμα, για να διαλέγουμε και τα σωστά προϊόντα, εκείνα ουσιαστικά που μας παρέχουν όλα αυτά τα πλούσια βιταμίνες, συχνοστοιχεία, χωρίς να έχουμε τα τρανς λιπαρά και όλα αυτά δυστυχώς που κάνουν πάρα πολύ κακό στον οργανισμό μας. Βασιλική Κούρια αύριο με τις ετικέτες των τροφίμων, μην το χάσετε, και πάρα πολλά άλλα θέματα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Φιλάκια πολλά.